Σε καθεστώ διαθεσιμότητα στέθηκε ο αστυνομικό τη Διεύθυνση Αστυνομία Ιωαννίνων, που πρωταγωνιστεί σε επεισόδιο με μια μετανάστρια στο κέντρο φιλοξενία προσφύγων στη Μόρια τη Λέσβου, το οποίο αποτυπώθηκε σε βίντεο σε κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια προβλήθηκε από την Ιταλική τηλεόραση. Όσα ακολούθησαν του περιστατικού και τη απόφαση προκάλεσαν την αντίδραση των συνδικαλιστικών οργάνων των αστυνομικών υπαλλήλων που σε ανακοινώσει του κάνουν λόγο για προϊόν σειραφής, το οποίο προβλήθηκε μονομένα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο τη Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, Κώστα Κίτσιο, μέσα από αυτό το περιστατικό, αναδεικνύονται οι άθλιε συνθήκε εργασία, ελάχιστο αριθμό αστυνομικών απέναντι σε υπέρμετρο αριθμό μεταναστών. Γνωρίζοντα την προσωπικότητα, το ήθο και την ευγένεια συμπεριφορά του συναδέλφου μα, ο οποίο σε προγενέστερο συμβάν από την ανάρτησή του σε μέσα κοινωνική δικτύωση μετά τον αδόκητο χαμό ενό μικρού προσφυλόγου του Μπαρέ πριν 1,5 περίπου χρόνο, συγκλώνησε το Πανελίνιο. Είμαστε βαθιά πεπισμένοι λοιπόν πως το περιστατικό αυτό έτσι όπως παρουσιάστηκε αποδεδειγμένα αποτελεί προϊόν συραφή και σε καμιά περίπτωση δεν αποτυπώνει τη σειρά των γεγονότων όπως αυτά εξελίχθηκαν. Απεναντίας, αυτό το οποίο ξεκάθαρα και με τα βεβαιότητας διαπιστώνουμε είναι η ρατσιστική συμπεριφορά έναντι των αστυνομικών οι οποίοι πριν καν κληθούν σε απολογία έγιναν βορρά των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Την στιγμή την ίδια στιγμή που σκληροί κακοποιεί, κατηγορούμενοι για ιδεχθεί εγκλήματα, παρουσιάζονται στο τηλεπτικό φακό με μοσαϊκό, με αλλοιωμένα δηλαδή τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Τέλος, πραγματοποιώντας μια σειρά ενεργειών τις οποίες σεβόμενοι την επιθυμία των συναδέλφων δεν κοινοποιήσαμε. Δηλώνουμε όμως την αμέριστη συμπαράσταση προς αυτούς, κρούοντας παράλληλα τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς η κατάσταση με το μεταναστευτικό γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Ο κύριος Κίτσιο, απαντώντα σε ερωτήσει, παραδέχθηκε πω η συμπεριφορά του συναδέλφου όπω προβάλλεται στο βιντεοσκοπημένο υλικό δεν δικαιολογείται. Οι συνθήκε όμω τι οποίε καλούνται να ανταπεξέλθουν οι αστυνομικοί στη Μόρια είναι επιβαρυντικέ όχι μόνο για την επαγγελματική απασχόληση αλλά και για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σαφώ τέτοιου είδου συμπεριφορέ δεν τιμούν τον Έλληνα αστυνομικό. Αλλά αυτό το οποίο επαναλαμβάνω είναι ότι εδώ έγινε προϊόν συρραφή προηγουμένως, κάτι το οποίο δεν αποτυπώνεται στο επίμαχο βίντεο, σύμφωνα με μαρτυρίες όχι μόνο των συναδέλφων, αλλά και ομοεθνών της μετανάστριας ουσιαστικά, δηλώνουν ότι η συγκεκριμένη έφτυσε, πέταξε αντικείμενο και σήκωσε τη μαγκούρα εναντίον του συναδέλφου. Θέλω να καταλάβετε ότι η κατάσταση είναι έκριθμη. Οι συνάδελφοι οι οποίοι αποσπώνται από τα Γιάννενα, αλλά και από άλλους νομούς και λείπουνε, από την ορατία συνόμευση των νομών αυτών, πάνε για ένα συγκεκριμένο σκοπό, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Όταν οι συνθήκε αυτέ γίνονται πιο δύσκολε, πιο άθλιε, είδατε τι συνθήκε που επικρατούν στο, στο βίντεο, τι συνθήκε υγιεινή. Σκεφτείτε, ούτε καν μάσκες, ούτε γάντια είχαν δοθεί στου συναδέλφου. Όλα αυτά επιδρούν αρνητικά στην ψυχολογία των συναδέλφων. Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων κάνοντας λόγο για ανθρωποφαγία σε βάρο ενός αστυνομικού που όπως και οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς συνθήκες στο χώρο εργασίας τους στη Μόρια.